Πάμε στην πρωταθλήτρια ομάδα του συλλόγου, στην ομάδα που ακόμα πανηγυρίζει, γιατί όχι, στην ομάδα που έφαγε χθες, γευμάτισε χθες μαζί σου, η τελευταία της συγκέντρωση για τη φετινή χρονιά, στην ομάδα που ήδη κάνει σχέδια για την επόμενη σεζόν, στην ομάδα στην οποία δύο χρόνια πρωταγωνίστησε και τίμησε τη φανέλα της ένας σπουδαίος Έλληνας αθλητής, ο Βασίλης Κουρνέτας, για τον οποίο μπορούμε να πούμε από τους λίγους αθλητές που εγώ προσωπικά μπορώ να το πω, ότι ήταν τιμή για τον ΠΑΟΚ που φόρεσε τη φανέλα του συλλόγου. Ο Βασίλης Κουρνέτας είναι στη γραμμή μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα όμορφα λόγια, τα οποία είναι λόγια τα οποία ακούω και από πολύ κόσμο της ομάδος, και αυτό, ξέρεις, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και όμορφο, να νιώθεις ότι επιβραβεύονται οι προσπάθειες και οι κόποι της διετής αυτής πορείας που κάναμε, mm-hmm. που σίγουρα έφερε πολύ ωραία αποτελέσματα και πρωταθλήματα στην ομάδα. Είχαμε ξαναμιλήσει και πέρυσι και μας είχες εξηγήσει πόσο ωραίο είναι να έχεις κάνει μια μεγάλη καριέρα, να έχεις περάσει από τόσες ομάδες, να έχεις πάρει τόσους τίτλους, αλλά να έρχεσαι σε ένα μεγάλο σύλλογο και να γεμίζεις το γήπεδό του από το πουθενά, από το τίποτα, και να πανεγυρίζεις τίτλους. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Και νομίζω ότι το ξανάζεσαι και φέτος και ήταν σπουδαίο. Σαφώς είναι ξεχωριστό, γιατί μην ξεχνάμε ότι παίζουμε βόλεϊ. Και το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που, κακά τα ψέματα, δεν τη χάνει από τον κόσμο ίσως της προβολής και της αναγνώρισης που έχουν άλλα αθλήματα. Ναι. Τα γεμάτα γήπεδα, ειδικά τόσο μεγάλο γήπεδο, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Mm-hmm. Και νιώσαμε, ειδικά την περσινή χρονιά, όταν ξεκινάγαμε με 50% άτομα στην κερκίδα και τελειώνοντας τη χρονιά με ένα σφιχτικά γεμάτο παλατάκι, νιώσαμε ότι πέρα από τους αγωνιστικούς στόχους καταφέραμε κάτι ιδιαίτερα μεγάλο, και σίγουρα αυτό επιβεβαιώθηκε και τη φετινή χρονιά, όπου πέρα από τον κόσμο που πλέον έμαθε το βόλεϊ και αγκάλιασε αυτή την ομάδα, είδαμε πολλές οικογένειες και παιδιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή είδαμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια έθεσε κάποιες βάσεις που μακάρι αυτό να συνεχιστεί, γιατί θα είναι καλό όχι μόνο για το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, αλλά θα είναι καλό για όλο το άθλημα και για τον αθλητισμό. Δηλαδή είδα πολλά παιδιά που ίσως ενδεχομένως να μην ασχολούνται με το βόλεϊ, να έρχονται κοντά για να δουν κάτι που πραγματικά τους έκανε εντύπωση και τους ευχαριστούσε. Ναι. Να μείνουμε λίγο στη φετινή σεζόν, που ήταν λίγο παράξενη, το πώς ξεκίνησε, πώς άλλαξαν τα δεδομένα το χειμώνα και πώς τελείωσε. Είναι τόσο εύκολο στο βόλιο, όπως το βλέπουμε εμείς απ' έξω, με μια-δυο κινήσεις να φτάσεις να είσαι το φαβορί για τον τίτλο, όπως έκανε και φέτος ο ΠΑΟΚ, που έκανε κάποια λάθη προφανώς στο ξεκίνημα, τα πλήρωσε και με κάποιες κινήσεις κατάφερε και έγινε το φαβορί, έτσι εύκολα, έτσι απλά. Εντάξει, δεν ήταν τόσο απλό και τόσο εύκολο. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, γιατί το λέμε, Βασίλη, γιατί πήρατε το πρωτάθλημα, σπάζοντας όλες τις έδρες, και ουσιαστικά τα άλλα δύο τρόπαια τα κάνατε δώρο. Δηλαδή, τα δικά σας και τα χαρίσατε. Ναι. Ωστόσο, δεν τα κερδίσαμε. Και αυτό σίγουρα μας πλήγωσε και μας έδειξε και τον εγωισμό. Δηλαδή, φέτος θεωρώ ότι η τελική και η μη τελική, κυρίως η μη τελική με τον Ολυμπιακό, ήταν οριακή, αρκετά οριακή. Και αυτό το είδαμε και στα μονά παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό κυπέλου και στον τελικό του League Cup. Τα παιχνίδια ήταν οριακά. Κάτι που ίσως δεν ήταν την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή την περσινή χρονιά θεωρώ ότι υπήρχε μια διαφορά στη δυναμικότητα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, που επιβεβαιώθηκε ειδικά στους τελικούς που ήρθανε 3-0. Αυτό δεν ήταν εύκολο, ωστόσο, για να απαντήσω και στο πρώτο μέρος της ερώτησης, σίγουρα η χρονιά δεν ξεκίνησε καλά. Και δεν ξεκίνησε καλά γιατί γίνανε κάποια σοβαρά λάθη, θεωρώ. Λάθη στην στελέχωση της ομάδος. Ναι. Και εντάξει, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να αναφερθώ πάλι αναλυτικά, αλλά το γεγονός ότι αποδυναμώθηκε από ανθρώπους, προσωπικότητες που χρόνια κάνουν πρωταθλητισμό, ήταν κάτι το οποίο κόστησε. Ακόμα και ο Σεπέδα, που είναι
ήταν το βαρύ πυροβολικό και κατά ψέματα διαγώνιος με μεγάλες περγαμηνές, μην ξεχνάμε, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, ήταν το πρώτο του επαγγελματικού πρωτάθλημα το οποίο πήρε μέρος. Ναι. Η ζωή του σε πέρα, η αθλητική σε πέρα τα προηγούμενα χρόνια, ήταν προπονήσεις και περιμένοντας το καλοκαίρι να παίξει κούβα κάποιες οργανώσεις. Ο Χιμένεθ έκανε μισή χρονιά πέρσι, αλλά για το Σεπέρα ήταν κάτι άγνωστο. Ξαφνικά, ενώ τις προηγούμενες σεζόν δεν είχε να αντιμετωπίσει τόσες πολλές αγωνιστικές προκλήσεις, φέτος είχε να αγωνίζεται 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ακόμα και ένας από τους πολύ έμπειρους αθλητές και... Δεν ήταν δοκιμασμένος, ναι. Είχε χτυπητές αδυναμίες σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, αυτό είναι σαφές. Πόσο μάλλον αθλητές οι οποίοι ήρθαν στον ΠΑΟΚ χωρίς περγαμηνές ιδιαίτερες και χωρίς να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του Champions League, αλλά κυρίως του μεγάλου στόχου που ήταν η παραμονή του ΠΑΟΚ σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, με κάποιες διορθωτικές κινήσεις και με βάση βέβαια τον κορμό που υπήρχε και σίγουρα ήταν υψηλού επίπεδου, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Χιμένεθ και ο Σεπέδα που ήταν από την αρχή της χρονιάς ή οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές εμείς που είχαμε κατακτήσει το περσινό πρωτάθλημα ξαφνικά ξεχάσαμε το βόλεϊ, αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό επικράτησε θεωρώ η ηρεμία, η παρουσία του Καλμαζίδη που ήξερε την ομάδα τους περισσότερους από τους αθλητές έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο με τον ερχομό του. Άμεσα, ειδικά οι παίκτες που τον είχαμε πέρυσι, λιγάκι ανασυνταχτήκαμε και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι δύσκολο όταν αλλάζει στα μέσα της χρονιάς προπονητής, καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής. Αυτός ο χρόνος προσαρμογής με τον Γιάννη τον Καλμαζίδη ήταν πολύ λιγότερος από ό,τι χρειαζόταν. Και το να αλλάξουμε, για μένα όσες φορές έχω ζήσει αλλαγή του προπονητή στα μέσα της περίοδου, μπορώ να πω ότι σπάνια φέρνει θετικά αποτελέσματα. Γι' αυτό ήταν το δύσκολο εγχείρημα. Το γεγονός βέβαια ότι στο τέλος καταφέραμε και ανατρέψαμε 2 έδρες δείχνει ότι η ομάδα πλέον είχε μπει για τα καλά μάλλον είχε εμπιστοσύνη πλέον στις δυνάμεις της και είχε καταφέρει να βγάλει τον καλό της σε αυτό, κάτι που δεν μπορέσαμε ενδεχομένως να κάνουμε στην αρχή με την απώλεια του League Cup και ίσως και στον ημιτελικό κυπέλλου. Μάλιστα. Άρα τον Καλμαζίδη τον αφήνουμε στην άκρη γιατί είναι βασικό κομμάτι. Μας εξήγησες τι σημαίνει Καλμαζίδης για τον ΠΑΟΚ και πώς κάνει τη διαφορά. Σε κάτι δυσάρεστο τώρα που τελείωσε η χρονιά και το σκέφτεσαι σίγουρα και το έχεις μελετήσει και το έχεις αναλύσει, υπάρχει λογική εξήγηση για αυτό που έγινε στους 2 τελικούς, τους χαμένους? Πώς μπορεί να εξηγηθεί αθλητικά αυτό το πράγμα, να είσαι καλύτερος, αυτό καταλάβαμε, και από μία φάση να αλλάζουν 2 παιχνίδια. Από κάποιες στιγμές. Επειδή και εμάς, ξέρεις, το κεφάλι ήταν πολύ ζεστό, η στεναχώρια πολύ μεγάλη. Και η δυσκολία της κατάκτησης πρωταθλήματος, παρένθεση, ήταν ότι μπορέσαμε παρά την ψυχολογική φθορά που είχαμε μετά την απώλεια με αυτόν τον τρόπο των 2 τίτλων, καταφέραμε και επιστρέψαμε στην κατάκτηση πρωταθλήματος. Για μένα αυτό είναι το πολύ σημαντικό και εκεί χρειάζεται συγχαρητήρια σε όλους. Αλλά εννοείται πως υπάρχει εξήγηση αθλητική. Μην ξεχνάμε ότι στο League Cup μετά το 2-0 η ομάδα αποσυντονίστηκε αγωνιστικά. Χάσαμε 2 σετ πολύ εύκολα. Ο Ολυμπιακός για να κάνει το 2-2 δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε πολύ καλά και χάσαμε τα 2 σετ πολύ εύκολα. Ίσως με έναν τρόπο που δεν μας, όχι δεν μας τιμάει, αλλά σίγουρα έπαιξε και ο αντίπαλος. Κακά τα πράγματα. Έπαιξε και ο αντίπαλος εκείνη. Απλά βρέθηκε ένα 14-10 στο League Cup και ένα 24-21, το οποίο σίγουρα δεν τυχαίνει πολλές φορές να επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δύο ομάδες, μπορεί να συμβεί μία στο τόσο, αλλά το σπάνιο ήταν ότι έγινε 2 φορές την φετινή χρονιά με τους ίδιους αντιπάλους. Και σίγουρα αυτό είχε το κόστος του, το ψυχολογικό. Αλλά να διαβεβαιώσω τον κόσμο ότι έχουν γίνει πολλές φορές, πολλές ανατροπές, μια διαφορά 3 πόντων, ακόμα και στο 24-21, είναι πολύ εύκολο να χαθεί. Ναι. Βλέπουμε πολλές φορές σερί 6-0, 7-0 και σύν το γεγονός ότι κάποια λάθη μπορεί να δημιουργούν εκείνη τη στιγμή έναν μεγαλύτερο εκνευρισμό, μπορεί εύκολο να σου γίνει ζημιά, όπως και μας έγινε. Και μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει πρόκριση στους ημιτελικούς στην Ολυμπιάδα κόντρα στους Αμερικάνους, όταν κερδίζαμε 2-1 και 20-12 παρακαλώ. Ναι. Μιλάμε για πρόκριση στους ημιτελικούς στην Ολυμπιάδα μέσα στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνεις, έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Ίσως
η ευθύνη είναι καθαρά δικιά μας, γιατί άκουσα πολλούς να κατηγορούν τον Καλμαζίδη, να μας έκανε τα πάντα. Όταν υπάρχουν τόσο έμπειροι αθλητές και φτάνουν το παιχνίδι στο 14-10 και στο 24-21, θεωρώ απόλυτα την ευθύνη των αθλητών, οι οποίοι ένα πόντο θα πρέπει να το κατακτήσουν εκεί για να τελειώσει το πράγμα όπως πρέπει να τελειώσει. Κατανοητό. Δεν το κάναμε. Ο Ολυμπιακός ήταν εκεί, δεν παρέδωσε τα όπλα και γι' αυτό χάσαμε τους δύο τίτλους. Πάμε παρακάτω. Είμαστε σε μια φάση όπου ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όπως είπες, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για σένα. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ το ίδιο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ το ίδιο, οι συμπαίκτες σου το ίδιο και όλα αυτά στην προσπάθεια να σε πείσουν να συνεχίσεις. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό το σκηνικό? Είναι ωραίο από τη μία, δεν το κρύβω. Δηλαδή είναι σημαντικό και ο προπονητής και ο πρόεδρος και ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Που βλέπει αυτή την προσπάθεια να αναγνωρίζει την αξία σου, να αναγνωρίζει την προσφορά σου και να θέλει με τον όποιο τρόπο να παραμείνει στην ομάδα. Αυτό είναι πολύ ωραίο και σίγουρα σκέφτομαι και το άλλο. Πόσο άσχημο θα ήταν να βλέπανε έναν αθλητή που έχει παίξει χρόνια σε ομάδες με μοναδικό στόχο το πρωτάθλημα, να μην μπορεί να δείξει την αξία του, να μην μπορεί να μην παίζει καλά και κατά κάποιο τρόπο να τον λυπούνται. Δεν θα ήθελα να φτάσω σε αυτό το σημείο. Θεωρώ ότι ίσως σωματικά θα μπορούσα να έχω άλλη μια χρονιά, αλλά υπάρχουν για μένα και άλλα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχα στο μυαλό μου, είναι η οικογένειά μου, είναι κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις που με δυστυχώς αυτή τη στιγμή μου επιβάλλουν να γυρίσω στη βάση μου. Οπότε θεωρώ ότι καλό είναι και για μένα και αγωνιστικά, γιατί αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο, είναι να τελειώσω κάπως ψηλά. Να τελειώσω ψηλά, κατακτώντας και ένα πρωτάθλημα που σίγουρα είναι ό,τι πιο ωραίο να τελειώνεις επιτυχημένος. Και σίγουρα και η ηλικία παίζει και ένα ρόλο μεγάλο. Πλέον έχουμε φτάσει σε 40 τον Αύγουστο. Δεν το χαίρεσε το παιχνίδι? Δηλαδή όλο αυτό που ζεις δεν το χαίρεσαι? Εμείς ξέρουμε από όλους τους αθλητές ότι δύσκολα παίρνουν αυτή την απόφαση. Δύσκολα φτάνουν στο σημείο να παραδέχονται ότι δεν μπορούν ή δεν πρέπει άλλο. Εσύ είναι πολύ είσαι αντίθετο. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποφασίσω και σίγουρα θα δυσκολευτώ και στη συνέχεια. Γιατί ναι, τώρα ακόμα ναι, ναι. Είναι πολύ ζεστό το κεφάλι. Ακόμα πανηγυρίζουμε, όπως είπες και εσύ, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είσαι σε διακοπές. Ναι. Και σίγουρα θέλω πολύ χρόνο να αποβάλω ότι δεν θα πάω για προπόνηση το Σεπτέμβρη. Σίγουρα εκεί θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα. Γιατί για μένα το βόλεϊ ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Και είναι. Και δύσκολα θα φύγω από αυτό το χώρο. Αλλά κάποια στιγμή και το σώμα δεν ακολουθεί όπως θα ήθελε να ακολουθήσει. Οι στόχοι του ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερα ψηλοί. Και καλό είναι που είναι ψηλή αυτό. Αλλά βλέπω ότι και το σώμα κάποιες φορές αρχίζει και διαμαρτύρεται. Αρχίζει και πονάει παραπάνω από τα συνηθισμένα. Και πρέπει να το ακούσεις και αυτό. Δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Δεν είμαι... Στη Θεσσαλονίκη πέρασες καλά. 2 χρόνια. Πέρασα πολύ καλά. Δεν το κρύβω. Πραγματικά βέβαια αυτό έχει να κάνει, ξέρεις, πολλές φορές και με το αποτέλεσμα της ομάδος και το πόσο ευχαριστημένος είσαι από το γήπεδο. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη ήρθα με κύριο στόχο το βόλι, κακά τα ψέματα. Αλλά πέρα από όλα αυτά το ευχαριστήθηκα και εγώ και η οικογένειά μου την παραμονή μου 2 χρόνια. Και σίγουρα είναι 2 χρόνια τα οποία θα μείνουν χαραγμένα για αρκετά χρόνια. Έκανα φίλους, πολλούς φίλους. Σαφώς είχαμε τις δυσκολίες μας και μέσα στο γήπεδο. Αλλά καταφέραμε κάτι πολύ καλό που και ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Είσαι σίγουρος ή αισιόδοξος ότι από όσα ξέρεις, από όσα βλέπεις, ότι ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο? Και αν θες μια άποψη για το αν αυτό συνδυάζεται με τη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League ή όχι. Η δική σου άποψη. Όχι, δεν θέλω να το συνδυάζεται. Έχουν περάσει τα χρόνια που οι ελληνικές ομάδες πηγαίνανε στο Champions League με αξιώσεις. Είναι δύσκολο
δεν είναι κατόρθωτο. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι εφόσον όλα πάνε καλά και μείνει ο Καλμαζίδης, θα μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα που μπορεί να είναι και ανταγωνιστική για το Champions League. Γιατί εφόσον θες να είσαι ανταγωνιστική για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχεις κάποιες πιθανότητες να φτάσεις με αξιώσεις στην επόμενη φάση. Δεν θα σου πει σίγουρα, κάποιες ομάδες έχουν ξεφύγει με τα budget, αλλά μπορείς να φτάσεις με κάποιες αξιώσεις και να πάρεις κάποιες εμπειρίες. Το θέμα είναι το οικονομικό κόστος. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι του Champions League, θεωρώ, και γι' αυτό το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Μπορεί βέβαια με σωστές κινήσεις και με τη στήριξη του κόσμου, ακόμα και αυτό το οικονομικό κόστος να ξεπεραστεί και να μπορέσει να γίνει και μια κατά κάποιο τρόπο καμπάνια για να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Θεωρώ ότι δύο χρόνια ο πολύς ο κόσμος κατάλαβε ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά πήγε καλά. Ελπίζω, δεν είμαι σίγουρος, ελπίζω ότι τώρα που πήραμε το πρωτάθλημα δεν θα ξεχαστούν αυτοί οι λόγοι. Γιατί ξέρεις, βλέπω κάποιες φορές ότι τελειώνει η κατάκτηση πρωταθλήματος. Το είδα πέρσι αυτό και ξαφνικά ξεχαστήκανε πολλά πράγματα. Γι' αυτό το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Ξεχαστήκανε εύκολα ποιοι ήταν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές και δεν είδα την ομάδα κατά κάποιο τρόπο να σέβεται αυτούς που πρωταγωνίστησαν. Για σένα πάντως δεν είναι τα λεφτά πάνω απ' όλα που φέρουν την επιτυχία. Καταλαβαίνω. Μιλάς για πρόσωπα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Είναι κυρίως άνθρωποι που έχουν δείξει την αξία. Εδώ αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μπει στο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Για να κάνει πρωταθλητισμό θα πρέπει τα πρόσωπα, ειδικά σε κέρυες θέσεις, να είναι ένας και ένας. Όπως ήταν ο Γκόμες, θεωρώ πολύ επιτυχημένη αυτή την κίνηση με του Χάρη του Γκόμες, που είναι ένας παίκτης μεγάλη προσωπικότητα, ένας παίκτης που θα τραβήξει όλη την ομάδα ξανά προς νέες επιτυχίες. Και σίγουρα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια λογική. Ελπίζω και εύχομαι να επικρατήσει αυτή η λογική και να μην γίνουν τα λάθη που γίνανε το περσινό καλοκαίρι. Άρα και στην ερώτηση που θέτουν φίλοι εδώ, Γκόμες ή Σεπέδα, στο δίλημα το αθλητικό, στο δικό του μυαλό. Σύνθετο. Εντάξει, οκ, ας το θέσουμε απλά. Γκόμες λες κι εσύ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω αυτή τη στιγμή. Ο Σεπέδα, κακά τα ψέματα, από ό,τι μαθαίνω, είναι και ο MVP του πρωταθλήματος και δικαιολογημένο. Είναι ένας άνθρωπος που αγωνιστικά στο τέλος έδειξε την αξία του και η αξία του είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Mm-hmm. Απλά ο άνθρωπος δυσκολεύτηκε στην αρχή να προσαρμοστεί και ενδεχομένως δεν είχε την εμπειρία του Γκόμες. Ο Γκόμες, κακά τα ψέματα, πήγε στην Τουρκία και ενδεχομένως με πολύ χειρότερες συνθήκες από τον ΠΑΟΚ έδειξε και εκεί την αξία του. Ναι. Είναι ένας παίκτης που ξέρει να αντιμετωπίζει δυσκολίες ομάδων, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα σε όλες τις ομάδες που θα πας. Θα αντιμετωπίσεις και δυσκολίες. Μπορεί να πας εκεί, για παράδειγμα, και ο προπονητής να μην είναι του επίπεδου. Ο Γκόμες έχει αυτή την εμπειρία να προσαρμοστεί και να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα και να είναι και ο άνθρωπος που θα μπει μπροστά για να τραβήξει και όλους τους υπόλοιπους. Σε αυτό το κομμάτι σαφώς ο Γκόμες έχει υπεροχή, στο κομμάτι εμπειρίας και στο κομμάτι τίτλων. Αλλά ο Σεπέδα και λόγω ηλικίας καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα απασχολήσει για αρκετά χρόνια. Δεν ξέρουμε το ταβάνι του. Πού μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρουμε το ταβάνι του, βέβαια. Ενώ του Γκόμες, εντάξει, λίγο πολύ και λόγω ηλικίας ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες του. Ο Σεπέδα έχει και άλλες δυνατότητες να δείξει και θεωρώ ότι αν έμενε ίσως και άλλο ένα χρόνο θα βλέπαμε ακόμα καλύτερο σε πέρα. Αυτό είναι σίγουρο. Ο Βασίλης ο Κουρνέτας ποιον θα υποδείκνει για αντικαταστάτη του, έτσι, με τα λεφτά που παίζουν και όλα στην Ελλάδα, από αυτή την αγορά που προφανώς μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ? Κοίτα, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι πιο αρμόδιος ο προπονητής. Το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν μιλάμε σε κάποιο τυχαίο, εντάξει. Σαφώς, αλλά οι επιλογές Έλληνες δεν είναι πολλές, κακά τα ψέματα. Δηλαδή θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει ίσως αρκετές λύσεις από το εξωτερικό, ενδεχομένως. Βέβαια έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Γιάννη Καλμαζίδη, εφόσον παραμείνει στην ομάδα, ότι θα βρει τον αντικαταστάτη. Και όχι μόνο θα βρει, κακά τα ψέματα, να ξέρετε ότι ακόμα και εγώ που ναι, μεν έχω εμπειρία, βοηθήθηκα
και από τον Γιάννη τον Καρμαζίδη αλλά και από την υπόλοιπη ομάδα. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και ένας Πασαδόρος να έρθει, όποιος Πασαδόρος και να έρθει, mm-hmm. θα έχει να βοηθηθεί από την ίδια την ομάδα. Είναι η ίδια η ομάδα που αναδεικνύει τους αθλητές. Και αυτό ήταν η δύναμη του ΠΑΟΚ. Η δύναμη του ΠΑΟΚ ήταν η συγκεκριμένη ρόλη που είχε ο κάθε αθλητής και η δύναμη που αντλούσε ο κάθε ένας από την ομάδα, αλλά και η βοήθεια που έδινε ο κάθε ένας από εμάς στην ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι όποιος παίκτης και να έρθει, σίγουρα υψηλού επίπεδου, θα μπορέσει να δείξει το καλό του πρόσωπο. Γιατί ξέρω πώς δουλεύει η ομάδα και πώς όλοι δουλεύουν με ένα σκοπό. Δηλαδή οι κατευθύνσεις από τον Γιάννη τον Καλμαζίδη είναι συγκεκριμένες και ο καθένας προσπαθούσε να κάνει ό,τι γινόταν καλύτερο για να βοηθηθεί η ομάδα. Και αυτό είναι που βοηθάει και τους ίδιους τους αθλητές. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Είναι πολλά τα μηνύματα που σου εύχονται καλή τύχη, ό,τι και αν κάνεις. Φίλος γράφει ότι η δική σου προσωπικότητα ήταν πάνω απ' όλα στην κατάκτηση των δύο πρωταθλημάτων. Είναι αρκετά αυτά που σου μεταφέρουν. Έχεις κερδίσει το σεβασμό όλων, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και μακάρι να μην φύγεις πολύ μακριά τον χώρο του βόλεϊ, να είσαι γύρω και στον αθλητισμό γενικότερα. Για να τα ξαναλέμε συχνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.